τελειώνουν οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν πια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Από την άλλη, είχαμε σήμερα εδώ και την Ελλάδα του λαϊκισμού, της μικροψυχίας, της αερολογίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σπέβδει να οικειοποιηθεί όλα τα έργα όταν δεν τα είχε ψηφίσει στη Βουλή. Όταν ήταν με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και σπέβδει να κάνει το μαύρο άσπρο λέγοντας ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός ότι εξοικονομήθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξέρουμε πως λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε το πρώτο εννιάμινο της κυβέρνησης αυτής με την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη και τα capital controls, οι εργολάβοι αξίωσαν και πήραν τελικά 500 εκατομμύρια πανοπρίκι. Εν πάση περιπτώσει, κρατώ τη θετική πλευρά, η Ελλάδα που προχωρεί θα νικήσει την Ελλάδα της μικροψυχίας και του λαϊκισμού. Η κοινωνία έχει τεράστιες ανάγκες σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση σπαταλά χρήματα είτε για χρήαστες προσλήψεις στους δήμους, είτε για υπεροριακή δίθεν απασχόληση των νυν εργαζομένων σε αυτούς. Και αυτά γιατί μειώνουν το ωράριο από 8 σε 6,5 ώρες για όλους όσοι δεν εργάζονται στα γραφεία. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα επιδίδεται διαρκώς σε πελατειακές παρεμβάσεις για συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων. Γιατί ψάχνει κακήν κακός να μαζέψει ψήφους με μικροκομματικές μεθοδεύσεις που τραυματίζουν και τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ρουσφέτια για τους λίγους κολλητούς, φτωχοποίηση για τους πολλούς, δίχως αύριο για τη χώρα. Τα έσοδα από τους φόρους, παρά την φορολογική καταιγίδα, είναι χαμηλότερα, κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Η υπερφορολόγηση εξάντλησε την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Το μισθολογικό κόστος του δημοσίου διωγγώθηκε, αλλά οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν. Οι κυβερνητικές πομφόλυγες για δίθεν κοινωνική ευαισθησία πήγαν περίπατο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν σημαντικά. Απόδειξη της κυβερνητικής ανικανότητας να ενισχύσει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Οφειλές, οι οποίες ανέρχονται πλέον στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 42% από το τέλος του 2014. Χωρίς σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται πολλές εκκρεμείς υποχρεώσεις, όπως είναι η έκδοση νέων συντάξεων. Αποδεικνύεται έτσι, για ακόμη μια φορά, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ πολύ εύκολα επιβάλλει φόρους και αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, αλλά είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις της, στεγνώνοντας την αγορά. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.